κάτι ευχάριστο. Η μελέτη, παραδόθηκε η μελέτη για το Φοίνικα. Επιτέλους. Εγκρίθηκε. Εγκρίθηκε και μάλλον τέλη Δεκεμβρίου θα έχουμε εξελίξεις, ακόμα και για δημοπράτηση του έργου. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Καρδόνα. Τι μας τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, πάμε να τον ακούσουμε. Την έγκριση των μελετών και περιμένουμε αύριο μεθαύριο να έρθουν και οι μελέτες, να γίνει ένας έλεγχος σχετικά με τις μελέτες, να δούμε σε τι φάση είναι οι μελέτες, αν έχουν ολοκληρωθεί, αν έχουν κάποια, αν λείπουν κάποια πράγματα που πρέπει εμείς να στοχεύσουμε για να κάνουμε. Από ό,τι έχω μιλήσει με τη ΜΟΔ, η οποία η προηγούμενη δημοτική αρχή είχε αναθέσει τις μελέτες τις συγκεκριμένες για το έργο του Φοίνικα, λείπει η μελέτη η ακουστική και η εφαρμογή των αρχιτεκτονικών, που πιστεύω ότι εφόσον έρθουν οι μελέτες σαν έγγραφα και τις ελέγξουμε, σε συνεργασία με τη διαχειριστική, με τον κύριο Ασπιώτη, θα κοιτάξουμε έτσι ώστε να ολοκληρώσουμε τις μελέτες και να πάμε στη φάση να δημοκρατήσουμε το έργο. Τον ακούσαμε και τον κύριο Καρδόνα. Απλά να σου πω ότι την Κυριακή θα ασχοληθούμε και με το θέμα που αφορά το πρώτο δημοτικό, που δεν έχει αλεξικέραδο, δεν λειτουργεί 7 μήνες τώρα και προχθές είχαμε προβλήματα. Αλλά θα το δούμε την Κυριακή το θέμα. Να περάσουμε και στην κυρία Θόμου, τη δικηγόρο, από το Γιάννενα.